ήταν εκτός λειτουργίας, αλλά και πού ακριβώς φυλάσσονταν τα όπλα με τα οποία έκαναν την εξάσκησή τους οι αστυνομικοί. Σε ρημαγμένο τοπίο μετέτρεψαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τρίτης στις αποθήκες οπλισμού του Εθνικού Σκοπευτηρίου Χανίων, αφαιρώντας συνολικά 25 πιστόλια και περίστροφα διαφόρων διαμετρημάτων. Έκλεψαν το σπίτι μου, διότι μετά από 25 χρόνια παρουσίας σε αυτό το χώρο, μπήκαν μέσα και έκλεψαν όπλα. Οι δράστες, όπως όλα δείχνουν, γνώριζαν ότι ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου φυλασσόταν ο οπλισμός δεν διέθετε φύλακα και ότι το σύστημα συναγερμού ήταν εκτός λειτουργίας από τις 6 Δεκεμβρίου λόγω βλάβης της γραμμής του ΟΤΕ. Μπήκαν ανενόχλητοι στο χώρο του σκοπευτηρίου και αφού παραβίασαν την κεντρική είσοδο έφτασαν μέχρι την αποθήκη. Αυτό ήταν ένα ρημαγμένο τοπίο. Και από εδώ και από εδώ, αν θέλετε να δείξετε, όπου είχαν κόψει ολόκληρο το κομμάτι για να μπορέσουν να μπουν. Με τροχό διέριξαν τα χρηματοκιβώτια των συλλόγων και αν δεν τους πρόδιδαν οι ασφάλειες ρεύματος του κτηρίου, η λία τους θα ήταν μεγαλύτερη. Δούλεψαν με τροχό. Έκοψαν, δηλαδή πήραν ρεύμα από μία παροχή μέσα στο σκοπευτήριο. Έκοψαν τα χρηματοκιβώτια, τρία δικά μας, συνέχισαν σε ένα τουβάρτα και όπως διαπιστώθηκε, στη συνέχεια έπεσε η ασφάλεια. Και πιστεύω αυτό ήταν που τους απέτρεψε να συνεχίσουν το έργο τους. Οι δράστες απέσπασαν μόνο τα περίστροφα που θα μπορούσαν εύκολα να μεταπολίσουν πετώντας στο πάτωμα τα όπλα αθλητικής σκοποβολής. Τα κλαπέντα όπλα ήταν περιουσία των αθλητικών σωματείων σκοποβολής που είχαν και την ευθύνη φυλαξής τους και είχαν αγοραστεί με χρήματα των μελών τους. Η προανάκριση για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζεται. Πάμε τώρα.